Εψήφισαν συνολικά 294 βουλευτές. Επί της αρχής του σχεδίου νόμου, ναι, εψήφισαν 154 βουλευτές. Όχι, εψήφισαν 140. Παρόν, κανείς. Συνεπώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου εψήφισαν 154 βουλευτές. Όχι, εψήφισαν 140. Παρόν ουδής. Συνεπώς, το άρθρο 1 έγινε δεκτό όσο έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου, ναι, εψήφισαν 154 βουλευτές, όχι, εψήφισαν 140 βουλευτές, παρόν ουδής. Συνεπώς, το άρθρο 2 έγινε δεκτό όσο έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου, ναι, εψήφισαν 154 βουλευτές, όχι, εψήφισαν 140 βουλευτές, παρόν ουδής. Συνεπώς, το άρθρο 5 έγινε δεκτό όσο έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 163 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 131. Παρόν ουδής. Συνεπώς, το άρθρο 10 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 13 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 141 βουλευτές. Παρόν ουδής. Συνεπώς, το άρθρο 13 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 242 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 52. Παρόν ουδής. Συνεπώς, το άρθρο 14 έγινε δεκτό όσο έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 17 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 169 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 125. Παρόν ουδής. Συνεπώς, το άρθρο 17 έγινε δεκτό όσο έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 21 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 141 βουλευτές, παρόν ουδής. Συνεπώς, το άρθρο 20 έγινε δεκτό όσο έχει κατά πλειοψηφία. Εισερχόμεθα στην ψήφιση στο κροτελεύτιο άρθρο του νομοσχεδίου και ρωτάτε το σώμα εάν γίνεται δεκτό. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Νέα Δημοκρατία, όχι. Χρυσή Αυγή, όχι. Δημοκρατική Συμπαράταξη, όχι. ΚΚΕ, όχι. Το Ποτάμι, όχι. Ανεξάρτητοι Έλληνες, ναι. Ένωση Κεντρών, όχι. Συνεπώς, το κατελεύθερο άρθρο έγινε δεκτό όσο έχει κατά πλειοψηφία. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων κατά πλειοψηφία. Δέχεστε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο και στο σύνολό του. Ρωτώ το σώμα, γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο και στο σύνολό του. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Χρυσή Αυγή, συγγνώμη, Νέα Δημοκρατία, όχι. Όχι. Δημοκρατική Συμπαράταξη, όχι. ΚΚΕ, όχι. Το Ποτάμι, όχι. Ανεξάρτητοι Έλληνες, ναι. Ένωση Κεντρών, όχι. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων έγινε δεκτό καταρχήν, κατάρθρο και στο σύνολο κατά πλειοψηφία. Παρακαλώ το Σώμα να εξοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολό του παραπάνω νομοσχεδίου. Η Βουλή παρέσχεται στην ζητητή εξοδότηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέξτε το σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνένεση του Σώματος, λύεται η συνεδρίαση.